Στο κέντρο της Αθήνας, χιλιάδες πολίτες έστειλαν μήνυμα υπέρ της πρόληψης στη μάχη κατά του καρκίνου του μαστού, δίνοντας μαζικά το παρόν στον αγώνα που διοργάνωσε το πρωί το Άλμα Ζωής στο κέντρο της πόλης. Εκεί βρισκόταν ο Βασίλης Παπαδόπουλος. Βασίλη, τελικά η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία, έτσι? Όντως, Λίζα, ο αριθμός ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, καθώς 17.000 και πλέον δρομείς κατέκλυσαν κάθε σημείο του Ζαπίου, εκεί όπου ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα ο ημιμαραθώνιος 5 χιλιομέτρων που διοργάνωσε ο Σύλλογος Γυναικών με καρκίνο του μαστού Άλμα Ζωής. Η μεγάλη αυτή εκδήλωση είχε το σύνθημα «Τρέξτε για τη θεραπεία» και στοχεύει στην ευαισθητοποίηση της κοινής νόμης για τον καρκίνο του μαστού μέσα από την ανάδειξη της προσωπικής περιπέτειας γυναικών που νοσούν ή επιβίωσαν από την ασθένεια. Εκτός των 5 χιλιόμετρων, διοργανώθηκε μία επιπλέον διαδρομή μήκους 2 χιλιόμετρων και είχε περισσότερο συμβολικό χαρακτήρα. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι σήμερα έγιναν 140 αγώνες δρόμου σε εισάρθμες χώρες του πλανήτη, έχοντας τον ίδιο σκοπό και με συνολικά περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο δρομείς. Τέλος, να προσθέσουμε ότι η ασθένεια προσβάλλει 4.500 Ελληνίδες κάθε χρόνο, ενώ ο Σύλλογος Άλμα Ζωής αριθμεί περίπου 1.500 μέλη. Λίζα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη Παπαδόπουλη. Και εμείς σε αυτό το σημείο να δούμε τι δήλωσαν ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, ο κ. Βασίλης Κικίλιας, η Αντιδήμαρχος Αθηναίων, η κυρία Εύα Κοντοσταθάκου, αλλά και η νικήτρια του δρόμου των 2 χιλιόμετρων. Οι πρωταγωνίστριες και πρωταγωνιστές είναι εκεί πέρα μέσα. Και εγώ ως γιατρός μόνο μπορώ να πω ότι είναι συγκλονιστικό άνθρωποι να παλεύουν και να προσπαθούν και να μην το βάζουν κάτω. Και αν κανείς μόνος του δεν μπορεί να καταφέρει πολλά, ίσως. Βλέπετε όλοι και κυρίως όλες μαζί πόσα πολλά μπορούν να καταφέρουν. Αυτή η προσπάθεια είναι η ίδια με την προσπάθεια που κάνει η ελληνική κοινωνία. Πώς θα δει τα πόδια της. Και αυτές οι γυναίκες εδώ πέρα είναι συγκλονιστικές. Η σημερινή μέρα είναι μια ημέρα απόδειξης της δύναμης της ψυχής και του αγώνα, ειδικά για αυτές τις γυναίκες οι οποίες κυρίως έχουν πληγεί από αυτή την αρρώστια. Και πραγματικά ήρθαμε όλοι εδώ σήμερα για να τις στηρίξουμε και να δείξουμε ότι ο αγώνας είναι πάντα συνεχής και πάντα θα πρέπει να είναι δυνατός και με αισιοδοξία. Αρρώστησα πριν 8 χρόνια. 15 Οκτωβρίου θα κλείσω τα 8 μου χρόνια. Ποτέ δεν πίστεψα ότι θα πεθάνω. Ποτέ δεν πίστεψα ότι τελείωσε η ζωή. Η ζωή τώρα αρχίζει. Τώρα πραγματικά το λέω σε όλους, σε όλες που περνάνε αυτή την περιπέτεια, να μην το βάζουν ποτέ κάτω. Η ψυχολογία είναι το πάνω.